Αγαπητοί ακροατές, φίλοι και φίλες, καλό απόγευμα. Είμαστε και σήμερα μαζί με την εκπομπή Ανοιχτοί Ορίζοντες. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδεύσουμε πάλι στο παρελθόν και θα ασχοληθούμε με εκείνες τις μαύρες, τις τραγικές μέρες του 1974. Μια οφειλωμένη τιμή σε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας τον Τούρκο εισβολέα και προτάσσοντας άμυνα, προσπαθώντας να διατηρήσουν ό,τι ιερό και όσιο είχε εκεί προς την ελευθερία της. Θα ασχοληθούμε με τέσσερις Ελλαδίτες αξιωματικούς οι οποίοι πέθαναν, σκοτώθηκαν και μάλιστα ηρωικώς αγωνισαμένοι το 1974 εναντίον του Τούρκου εισβολέα. Τέσσερις αξιωματικούς στους οποίους η ιστορία έμελε να γράψει το όνομά τους με χρυσά γράμματα. Ασχοληθούμε με τον ηρωικό καταδρομέα της Κύπρου και την αποστολή αυτοκτονίας στην Κερίνια, ένα άνθρωπο ο οποίος μέχρι σήμερα προκαλεί τον θαυμασμό, τον καταδρομέα Λοχαγό Νικόλαο Κατούντα, τον αντισυνταγματάρχη πυροβολικού Στυλιανό Καλπουρτζή, ο οποίος και αυτός πολεμώντας όχι τόσο με την ισχύ του πυροβολικού, κυρίως για να αντιμετωπίσει το πεζικό, ο οποίος έπεσε και αυτός μαχόμενος για την ελευθερία της Κύπρου εν ονόματι του ελληνισμού. Θα ασχοληθούμε με τον Γεώργιο Κατσάνη, τον καταδρομέα, τον αξιωματικό των καταδρομών, ο οποίος σκοτώθηκε στις 21 Ιουλίου του 1974, μια ηρωική επίσης μορφή. Και τέλος θα ασχοληθούμε με αυτόν τον οποίο ονόμασαν κάποιοι δαβάκι της Κερίνιας, τον Παύλο Κουρούπη, ο οποίος μόνος του με λιγοστούς άνδρες στάλικαν να αντιμετωπίσουν τον πολυαριθμότερο τουρκικό στρατό, ο οποίος είχε εισβάλει στην Κύπρο. Εν αγνία τους βέβαια για την προδοσία η οποία τεκταίνεται σε κάποιους κύκλους των Αθηνών. Σίγουρα η ενασχόληση με αυτούς τους ήρωες αναδεικνύει μια άλλη πτυχή. Μια άλλη πτυχή ότι μπορεί να έχουν λεχθεί, να έχουν υποθεί πάρα πολλά ενίοτε και αυθαίρετα για Ελλαδίτες αξιωματικούς, όμως σίγουρα ο μεγαλύτερος αριθμός των αξιωματικών που πέθαναν ή σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής ήταν Ελλαδίτες. Ελλαδίτες οι οποίοι βεβαίως δεν νοιάστηκαν ή δεν γνώριζαν για τα παιχνίδια στα παρασκήνια τα οποία παίζονται στην Αθήνα ή μεταξύ Αθήνας, Λονδίνου και Ουάσιγκτον, αλλά σίγουρα πρόταξαν αυτό το οποίο έμαθαν, το πάθος για την ελευθερία και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, γιατί η άμυνα της Κύπρου ήταν για αυτούς εθνική υπόθεση. Θα δούμε πρώτα τον Νικόλαο Κατούντα. Το ημερολόγιο δείχνει 22 Ιουλίου 1974, 24 ώρα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας τα ίχνη του Έλληνα λοχαγού καταδρομέα Νικόλαου Κατούντα χάθηκαν και παραμένουν ανεξιχνίαστα. Χάθηκαν για πάντα. Μέχρι σήμερα αναζητείται η τύχη του Νικόλαου Κατούντα. Ο Νικόλαος Κατούντας ήταν τότε λοχαγός των καταδρομών. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1943. Ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας Κατούντα. Αποφύτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τοποθετήθηκε στο λόχο ορεινών καταδρομών, στα ΛΟΚ, και εκπαιδεύτηκε ως βατραχάνθρωπος, αλεξιπτοντιστής και χιονοδρόμος. Το 1973 μετατέθηκε με το βαθμό του υπολοχαγού στην Κύπρο. Έγινε διοικητής του 31ου Λόχου Κρούσεως της 33ης Μοίρας Καταδρομών. Ο σεβασμός που ενέπνεε στους στρατιώτες του επιβεβαιώνεται από τους ίδιους. Τον φωνάζαμε καθηγητή, αυστηρός λοχαγός αλλά δίκαιος με τους καταδρομείς και μας ενέπνεε εμπιστοσύνη. Ήταν τυπικός και κάθετος, πολύ προσεκτικός σε ό,τι αναλάβανε, διότι δεν ήθελε να υπάρχουν λάθη.
και μόνο με το βλέμμα του ήξερε τι ήθελε. Έγραψε για τον Κατούντα, ένας από τους στρατιώτες της 33ης μοίρας. Ως λοχαγός της 33ης μοίρας καταδρομών, ο Κατούντας έλαβε μέρος στην επιχείρηση κατάληψης του φρουρίου του Αγίου Ιλαρίωνα, η οποία ξεκίνησε τη νύχτα της 20ης Ιουλίου 1974. Επρόκειτο για την πιο κομβική μάχη του Έλληνα λοχαγού. Ο λόχος του πέτυχε σημαντικά πλήγματα στις πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις. Κατόρθωσε μάλιστα να καταλάβει το ύψωμα Πετρομούθκια. Όμως το πρωί της 22ης Ιουλίου, ενώ είχε συμφωνηθεί να αρχίσει η εκεχηρία στην Κύπρο, ο Κατούντας διατάχθηκε να εξαλείψει με τον λόχο των 62 καταδρομέων του το προγεφύρωμα των Τούρκων στον Άγιο Γεώργιο Κερίνιας. Εκεί μαχόταν το 251 τάγμα πεζικού του αντισυνταγματάρχη Παύλου Κουρούπη. Ο Κατούντας έλαβε την εντολή από τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Κομπόκη, διοικητή των μονάδων καταδρομών στην Κύπρο και υπαρχηγό του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Επρόκειτο για μια αποστολή θανάτου, γιατί δεν στάληκαν ποτέ ενισχύσεις. Την ίδια στιγμή οι τουρκικές αποβατικές δυνάμεις αριθμούσαν περί τους 3.200 στρατιώτες. Διέθεταν ακόμη υποστήριξη από την αεροπορία, πυρά πυροβολικού και τεθωρακισμένα οχήματα. Αν και ήταν κατάκοπος και άϊπνος από τις μάχες στα βουνά της οροσειράς του πενταδαχτύλου, ο Κατούντας ξεκίνησε για να υπερασπιστεί την Κερίνια. Εκεί αντίκρισε τμήματα του 251 τάγματος πεζικού να οπισθοχωρούν. Τότε ρώτησε ένα στρατιώτη: «Πού είναι ο εχθρός?» Ο στρατιώτης του απήντησε: «Είναι πολύ, πάρα πολύ, καλύτερα να φύγετε, το δικό μας τάγμα διαλύθηκε». Ο Κατούντας όμως απάντησε αφοπλιστικά: «Δεν σε ρώτησα πώς είναι οι εχθροί, αλλά πού είναι». «Οι μανάδες της Κύπρου», λέει, «θα μαυροφορεθούν και δεν θέλω να είναι οι δικές σας». Ο Κατούντας διατάχθηκε να συμπληθεί και κατόπιν να αναπτυχθεί σε ανοιχτό πεδίο προκειμένου να συγκρατήσει την πλημμυρίδα των εισβολέων. Το κατόρθωσε όσο καλύτερα μπορούσε, προσπαθώντας να αποτρέψει τη διαπλάτηση του εχθρικού προγεφυρώματος. Όμως οι ελπίδες του για ενισχύσεις με βαρέα όπλα και άρματα εξανεμίστηκαν. Ο λόχος του, περικυκλωμένος από τουρκικά άρματα μάχης, εισήρθε σε μια χαράδρα. Εκεί δεχόταν καταιγιστικά και διασταυρούμενα υπερκείμενα πυρά. Ο Κατούντας, αν και τραυματισμένος στο πόδι, προσπαθούσε να εμψυχώσει τους καταδρομείς του φωνάζοντας: «Θάρρος, παιδιά!». Γρήγορα, ωστόσο, ο 31χρονος λοχαγός συνειδητοποίησε ότι ο εχθρός δεν μπορούσε να νικηθεί με τα υπάρχοντα μέσα. Έδιωξε τους στρατιώτες του από κοντά του για να τους σώσει και μείνε μόνος του να πολεμήσει μέχρι σε σχάτων. «Μωρέ, φύγετε! Οι μανάδες της Κύπρου θα μαυροφορεθούν και δεν θέλω να είναι οι δικές σας», τους είπε. Στο βιβλίο, το οποίο εξεδόθη από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, ένα βιβλίο για την ζωή του Κατούντα, ο αδερφός του Κατούντα, Χρήστος, αναφέρει: «Η αγωνία μου για τον αδερφό μου φούντωσε. Δυστυχώς ο λόχος του βρέθηκε μπροστά σε μεγάλο αριθμό τεθωραγισμένων που προέλαβναν προς την Κερίνια. Πολέμησαν ηρωικά, αλλά βλέποντας ότι η μάχη ήταν άνηση και για να μην χαθούν όλοι, διέταξε τους στρατιώτες του να κάνουν έξοδο και να διασπαρθούν για να σωθούν όσο περισσότεροι μπορέσουν. Ήταν η τελευταία φορά που είδα τον λοχαγό μου», αναφέρει κάποιος από τους στρατιώτες του. Ο Κατούντας δέχθηκε επίθεση από πολυάριθμη εχθρική δύναμη και έπεσε σε χαράδρα στο χωριό Τέμπλος. Έκτοτε παραμένει αγνοούμενος. Αφήσε πίσω του τη σύζυγό του Σταυρούλα και ένα κορίτσι 6 μηνών. Ο Χαράλαμπος Κυρίλου, πολεμιστής της 33ης μοίρας καταδρομών, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Κατούντα. «Εγώ και ο λοχαγός καλύπταμε τους υπολείπους για έξοδο από τη χαράδρα μέχρι να βγει και ο τελευταίος. Μείναμε στο τέλος μόνοι μας, κοιταχτήκαμε στα μάτια για λίγο. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε λοχαγός και στρατιώτης. Υπήρχαν δύο άνθρωποι, δύο φίλοι. Μου είπε να φύγω και ότι θα με καλύπτει. Έφυγα. Ήταν η τελευταία φορά που είδα το λοχαγό μου. Αυτό το σφάλμα που έκανα και τον άφησα μόνο του, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου».
του στέρισαν μια καθοριστική νίκη στον Άγιο Ελαρίωνα. Αν τον άφηναν να κρατήσει το ύψωμα, γιατί ουσιαστικά το είχε καταλάβει όταν διατάχθηκε να απαγκιστρωθεί, τότε η έκβαση της εισβολής θα ήταν τελείως διαφορετική. Αντιθέτως, τον απομάκρυναν από τον αντικειμενικό σκοπό που είχαν οι καταδρομείς και τον απέστειλαν σε αποστολή πεζικού χωρίς υποστήριξη πυροβολικού και βαρέων όπλων. Τον απέστειλαν δηλαδή ως πρόβατο επί σφαγή, αναφέρει στο βιβλίο ο Γιώργιος Παραχαλιάς, στρατιωτικός και τακτικό μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών. Επρόκειτο για μια άνηση μάχη χωρίς ενισχύσεις πυρομαχικά, αντιαρματικά, τάγκ, πυροβολικό, αεροπορική κάλυψη. Το μόνο που εμείς είχαμε στη διάθεσή μας ήταν η ψυχή του Έλληνα πολεμιστή και του άγαμπτου ηθικό μας, καθώς και έναν διοικητή λιοντάρι, αναφέρει ένας στρατιώτης. Έμελε να παίξει το μοιραίο ρόλο, να πάρει πάνω του το άχθος ενός ανελαίητου πολέμου, ενός προδομένου αγώνα εκεί ψηλά στο λόφο του Αγίου Ηλαρίωνα και στις μάχες του Αγίου Γεωργίου, έγραψε η γυναίκα του Νικόλαου Κατούντα, Σταυρούλα. Το 2008, με προεδρικό διάταγμα, ο Νικόλαος Κατούντας έτυχε τιμητικής προαγωγής στο βαθμό του αντιστρατήγου. Το όνομά του φέρουν διάφοροι οδοί και λεωφόροι σε Ελλάδα και Κύπρο και ένα στρατόπεδο στοιχείο. Επίσης, πολλές πρωτομές και ανδριάντες έχουν φιλοτεχνηθεί προς τιμήν του. Ο Γιώργιος Παραχαλιάς συνοψίζει την προσωπικότητα του Νικόλαου Κατούντα με τα ακόλουθα λόγια. Δεν ήταν οι στρατιωτικές ικανότητες και τα σωματικά του προσόντα αυτά που τον έκαναν άριστο αξιωματικό και δεινό καταδρομέα, ούτε η αποφίδησή του από την νομική σχολή ήταν αυτό που τον έκανε καλλιεργημένο άνθρωπο. Ήταν ο συνολικός ψυχισμός του αυτός που ανέδειε μια διαπεραστική και γοητευτική αύρα. Μια αύρα που μαρτυρούσε ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο αξιωματικό, αλλά για ένα χαρισματικό ηγέτη, έναν αυθεντικό κάτοχο της τέχνης του πολέμου, έναν ιεροδιάκονο του υποτισμού και της γενναιοφροσύνης. Η σύζυγος του, Κατούντα, Σταυρούλα, διερωτάται, όπως αναφέρεται στο βιβλίο για την ζωή του. Ήταν ευλογία άραγε, Νικόλα, που διάλεξες να ξεχωρίσεις, να γίνει σύμβολο και μύθος για ένα ολόκληρο λαό και να μας λείψεις. Αυτά τα λόγια, νομίζω, είναι συμπυκνώνουν ακριβώς τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, αλλά και το μεγαλείο της ψυχής του, αυτά που τον οδήγησαν σε αυτό τον ηρωικό θάνατο. Ο Κατούντας, λοιπόν, έλαβε εντολή να πολεμήσει τις τουρκικές αποβατικές δυνάμεις στην Κερίνια από τα όργανα της Χούντας των Αθηνών. Βεβαίως παρέμεινε πιστός στην αποστολή του, δεν γνώριζε, ίσως δεν έμαθε ποτέ του, τη βρώμικα παιχνίδια παίζοντο εκείνη την εποχή σε βάρος της Κύπρου. Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλοι. Συζητούμε ή κάνουμε μία αναφορά, οφειλωμένη αναφορά τιμής σε τέσσερις Ελλαδίτες αξιωματικούς οι οποίοι έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι εναντίον του Τούρκου εισβολέα το 1974. Έχουμε δει πρώτα τον ηρωικό λοχαγό των καταδρομών Νικόλαο Κατούντα, ο οποίος αγνοείται από τις 22 Ιουλίου 1974. Θα δούμε τώρα τον ένα άλλο αξιωματικό, τον ήρωα Παύλο Κουρούπη, τον αξιωματικό Παύλο Κουρούπη. Ο Παύλος Κουρούπης γεννήθηκε το 1929 στα Δέντρα Μεσσηνίας. Από γονείς αγρότες, είναι το τρίτο κατά σειρά από τα 6 παιδιά του Γεωργίου και της Ευαγγελίας Κουρούπη και τα πρώτα του παιδικά χρόνια τα πέρασε στον τόπο που γεννήθηκε, εκεί που έμαθε να τιμά τις αξίες της ζωής και να σέβεται τον ιδρώτα που ποτίζει την γη. Ο μικρός ήθελε να βελτιώνεται και είχε μεγάλη αγάπη για τα γράμματα. Συνέχισε και τελείωσε το σχολείο στην Καλαμάτα. Μεγάλο όνειρό του ήταν να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα. Αγωνίστηκε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, που με επιτυχία αποφύτησε το 1952. Μέσα στην σχολή ήταν παράδειγμα Ευελπί, και ως ανθιπολογαγός κατέστρωσε σχέδια για το μέλλον με προσωπική βελτίωση και πρόοδο. Με ένα και μοναδικό σκοπό, να τιμήσει την στολή που του έδωσε η πατρίδα και το όνομα της οικογένειάς του, με το κύρος, την αξιοπρέπεια και την τιμή που αρμόζει να φέρει κάθε έντιμος Έλληνας αξιωματικός του ελληνικού στρατού.
Το παιδί της μεσσηνιακής γης με ηθικές αξίες και ιδανικά πάλευε την ζωή με την παιδεία. Έμαθε τρεις ξένες γλώσσες ανάμεσα σε στρατιωτικές εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες, φοιτώντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου το 1965 απεφοίτησε αριστεύοντας στον τομέα της νομικής και στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, από όπου αποφοίτησε το 1967. Νυμφεύθηκε τη Μαρία Καρβούνη και από τον γάμο τους απέκτησε μία κόρη, την Ευαγγελία. Ο Παύλος Κουρούπης το 1952 μετετέθη στην Κύπρο, όπου τον πρώτο χρόνο υπηρέτησε στο χωριό Μύρτου και στη συνέχεια υπηρέτησε ως διοικητής στο 251 τάγματος πεζικού Κερίνιας. Στη μονάδα του επέδειξε συμφιλιωτικό χαρακτήρα απέναντι στους διχασμένους τότε μακαριακούς και γρυβικούς. Τους έδειχνε συνέχεια τον Άγιο Ιλαρίωνα και τους έλεγε: «Ο εχθρός είναι εκεί, όχι ανάμεσά μας». Δεν είχε καμία εμπλοκή με το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και απέτρεψε τις πράξεις αντεκδίκησης ανάμεσα στους άνδρες του. Το βράδυ της 19ης προς 20ης Ιουλίου, όταν όλες οι ενδείξεις εμφάνιζαν τους Τούρκους έτοιμους να εισβάλλουν, ξεκίνησε να δέχεται εφέδρους. Ο συγκροτημένος συνταγματάρχης πεζικούς Τηλιανός Μιχόπουλος έδειχνε φυσυχασμένος και άνετος. Μάλιστα δεν επέτρεψε στους άνδρες του 70 τάγματος μηχανικού που είχαν παρουσιαστεί κατόμοι διαταγής του διοικητή τους να προχωρήσουν στην μόλυνση των κεντρικών παραλιακών οδών Μενάρκες, λέγοντας τους: «Τυπικά ήρθατε». Την επόμενη μέρα το πρωί οι σκοποί του στρατοπέδου βλέπουν με έκπληξη αποβατικά να πλησιάζουν στην περιοχή της Γλυκιώδησσας, όπου βρισκόταν το στρατόπεδο. Μα στην περιοχή δεν υπήρχε ακτή κατάλληλη για απόβαση. Μόνο αχτές με μυτερούς βράχους και με στενούς, πολύ στενούς κολπίσκους. Προφανώς οι Τούρκοι είχαν κάνει λάθος στην αρχή, στην αχτή την οποία επέλεξαν, γι' αυτό εξέλαβαν την νήσο των Εχιδνών με την βραχονισίδα Καλαμούλια στο 5 μίλι, την οποία είχαν θέσει ως σημάδι. Ετοιμάζονταν για 10 χρόνια για απόβαση και μόνο ένα σημάδι για τον αποβατικό στόλο τους. Τέλος πάντων, τελευταία στιγμή κατάλαβαν το λάθος τους και έπλευσαν παράλληλα προς την αχτή, κατά παράβαση των κανόνων ασφαλείας, ευρισκόμενοι εκτεθειμένοι πλευρικά, με μεγάλο στόχο στις πυροβολαρχίες του πενταδαχτύλου. Αλίμονο όμως οι πυροβολαρχίες, με εξαίρεση ένα-δύο πυροβόλα με επικεφαλή στον εφεδρό ανθιπολοχαγό Κρήτονα Τζαβέλα, δεν χτύπησαν. Έτσι οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν ανενόχλητοι στο 5 μίλι. Εν τω μεταξύ, οι σκοποί του 251 είχαν σημάνει συναγερμό και στο στρατόπεδο επικρατούσε πολεμικός πυρετός. Ο διοικητής Παύλος Κουρούπης δίνει εντολή στον θυμπολοχαγό της 23 Εμά Δώρο Μπούρα να ξεκινήσει με τα 4 από τα 5 άρματα ΤΑΦ 34-85 που είχαν αποσπασμένα στο 251 τάγματος πεζικού και να κατευθυνθεί στο 5 μίλι για να βάλει κατά των αποβατικών. Το πέμπτο άρμα ήταν χωρίς κινητήρα, γιατί είχε βλάβει και είχε σταλεί για ανακατασκευή τις προηγούμενες ημέρες. Αμέσως ο έφεδρος ανθιπολοχαγός Μπούρας ξεκίνησε, αλλά μετά από 100 μέτρα έμεινε με μόνο 3 άρματα λόγω ακινησίας από βλάβη του 4ου άρματος. Αυτό το άρμα είχε πρόβλημα και με το σύστημα οδήγησης και εξερχόμενο από το στρατόπεδο γκρέμισε τον αριστερό πυλώνα της πύλης. Τελικά στο πικρό νερό έφτασαν τα 2 άρματα, όπου έκαναν βολές κατά των αποβατικών, αλλά μετά από λίγο στοχοποιήθηκαν από την τουρκική αεροπορία και το τουρκικό ναυτικό και άρχισαν να δέχονται βροχή τα βλήματα. Το ένα άρμα βλήθηκε, το δεύτερο με τους ελιγμούς αποφυγής έσβησε ο κινητήρας του και παρά τις προσπάθειες των πληρωμάτων τους δεν μπόρεσαν να ξανακινηθούν. Αφαίρεσαν τα πυροβόλα και τις σφαίρες τους και τα εγκατέλειψαν παίρνοντας τον δρόμο προς τον Άγιο Γεώργιο με τα πόδια, τη στιγμή που οι Τούρκοι αποβίβαζαν τα πρώτα άρματα Μη-47 και τα Μη-113 τεθωρακισμένα οχήματά τους. Μια άλλη τραγική κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει ο Κουρούπης. Τα κλίστρα των ΠΑΟ 106 έλειπαν. Αποδείχθηκε ότι λίγες μέρες πρώτης 15ης του Ιούλη 1974
κάποιος αξιωματικός που ανήκει οργανικά στο 251 αλλά ταυτόχρονα ήταν και αξιωματικός του εφεδρικού, το είχε αφαιρέσει προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν σε πιθανό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Το 251 πλέον δεν είχε βαρέα όπλα και δει αντιαρματικά. Έχοντας τον συνταγματάρχη Μιχόπουλο στα πόδια του, ο Κουρούπης προσπαθούσε να δει πώς θα οργανώσει την άμυνά του. Ο Μιχόπουλος είχε αρχίσει να τα χάνει και διαλοπρόσαλες οδηγίες. Ο διοικητής του 251 τάγματος πεζικού δίνει αυτόβουλα την εντολή, ο πρώτος λόχος και ο λόχος υποστήριξης, να εγκαταλείψουν το στρατόπεδο και να πορευθούν προς τους χώρους εξόρμησης. Οι δύο λόχοι κατάφεραν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Τούρκους και παρά το πλήθος των τουρκικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων να ταχθούν σε απόσταση αναπνοής. Οι πρώτοι στρατιώτες του πρώτου λόχου είχαν πλησιάσει σε απόσταση 100 μέτρων. Τον πρώτο λόχο αποτελούσαν 90 άνδρες, ενώ τον λόχο υποστήριξης λιγότεροι. Απέναντί τους είχαν να αντιμετωπίσουν ολόκληρο το 50ο Σύνταγμα Πεζών αυτών, το οποίο είχε ήδη αποβιβαστεί, καθώς και μεγάλο αριθμό Τούρκων καταδρομέων οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί με ελικόπτερα. Μια τεράστια δύναμη με τρομερή ισχύ πυρός, υποστηριζόμενη από τα βαρέα όπλα και άλλα όπλα των τουρκικών αντιτορπιλικών και την τουρκική αεροπορία, η οποία εντελώς ανενόχλητη αλώνιζε τον ουρανό της Κύπρου. Η διαταγή προσβολής των Τούρκων δόθηκε ακριβώς στις 10. Το τι επακολούθησε είναι αδύνατο να περιγραφεί. Η εγκύτητα των δύο αντιμαχωμένων πλευρών έδωσε χαρακτήρα σφοδρότατης σύγκρουσης, πραγματική κόλαση. Οι Τούρκοι ευνηδιάστηκαν και δέχονταν τα ελληνικά πυρά χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν ουσιαστικά. Κατά εκατοντάδες δημιουργούσαν μία σύγχυση, άλλοι έπεφταν νεκροί και οι φωνές των τραυματιών γέμιζαν με βογγητά και κραυγές απελπισίας την καυτή καλοκαιρινή μέρα. Οι Τούρκοι πιέζονταν αφόρητα και τελικά ολόκληρη αυτή η τεράστια και ισχυρότατη δύναμη περιορίζεται σε ένα θύλακα μόλις 300 και 500 μέτρων μήκους και 50 μέτρων σε βάθος από την αχτή και λαμβάνει αμυντική διάταξη. Όλες οι προσπάθειες των Τούρκων να υπερφαλαγγίσουν και να καθυποτάξουν τους δύο λόχους του 251 οι οποίοι τους είχαν πλησιάσει δοκίμασαν εκεί αλλά και πάλι άφησαν νεκρούς και τραυματίες. Η μάχη είχε λάβει πλέον ασύλληπτες διαστάσεις έντασης. Η νύχτα βρήκε τους Τούρκους με πολλές απώλειες και σε πολύ ασχημή κατάσταση. Χάνουν από γκάφα τους και τον διοικητή του 50ου Συντάγματος Πεζικού, τον συνταγματάρχη Καραογλάνογλου και τον σύνδεσμο επαφής επιγείων και εναερίων δυνάμεων Φαχρή Ερτσάν. Η επόμενη μέρα πέρασε με την κατάσταση να παραμένει αμετάβλητη και την διεξαγωγή σφοδρότατων μαχών. Οι Τούρκοι, ενισχυμένοι σημαντικά από την αεροπορία τους και τα παραπλέοντα πολεμικά τους πλοία, αναθάρισαν και εξαπέλεσαν τεράστιες σε όγκο και ισχύ αεροναυτικές επιθέσεις εναντίον των λίγων δεκάδων ηρώων του 251 τάγματος πεζικού. Ακλόνητοι οι Έλληνες μαχητές απέκρουαν με σθένος τις τουρκικές επιθέσεις την μία μετά την άλλη. Το πρωινό της 22ης Ιουλίου βρήκε το 251 τάγμα πεζικού να κατέχει τις θέσεις του, αλλά με εντελώς ακάλυπτο το δεξιό του πλευρό, καθώς το αρμόδιο 306 τάγμα των εφέδρων εγκατέλειψε τον χώρο ευθύνης του και πήγε στην Κερίνια. Λάθος το οποίο αποδέχθηκε ολέθριο για όλη τη μετέπειτα εξέλιξη των μαχών. Οι Τούρκοι πλέον είχαν ήδη παρακάμψει τους δύο λόχους του 251 τάγματος πεζικού και είχαν ξεχυθεί προς την Κερίνια σαρώνοντας τα πάντα μπροστά τους. Ο διοικητής του 251 τάγματος πεζικού, ο αντισυνταγματάρχης Παύλος Κουρούπης, έσπευσε να σώσει τους ήρωές του και διέταξε σύμπτυξη προς νότο των δυνάμεών του. Στην προσπάθεια του να έρθει σε επαφή με τον τρίτο του λόχο, αλλά και να διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατούσε προς την Κερίνια, ήρθε σε απόσταση αναπνοής από τις επιτιθέμενες τουρκικές δυνάμεις. Εντελώς μόνος με τον επιτελικό αξιωματικό της ανωτέρας ταγματάρχη Κωνσταντίνο Τσάκα και με τον υπασπιστή του δέχθηκαν την επίθεση μεγάλων δυναμέων Τούρκων καταδρομέων. Ο υπασπιστής του διέφυγε μαζί με μια ομάδα Ελλήνων καταδρομέων που είχαν σπεύσει στην περιοχή. Ο ηρωικός διοικητής του 251 τάγματος πεζικού τραυματίστηκε και μαζί με τον Τσάκα καλύφθηκε πίσω από ένα δέντρο. Ο υπασπιστής του, έφεδρος ανθυπολογαγός πεζικού Δημήτριος Μπλέτσας,
τον είδε τελευταία φορά να τραβάει το πιστόλι του και να μάχεται μαζί με τον Τσάκα πυροβολώντας τους Τούρκους που πλησίαζαν. Σε λίγο έπαυσαν οι πυροβολισμοί, δείγμα ή ότι σκοτώθηκε ή ότι του τελείωσαν οι σφαίρες ή ότι συνελήφθη εχμάλωτος μαζί με τον Τσάκα. Οι δύο τους είχαν κοινή, όπως φαίνεται, μοίρα. Εάν έπεσε μαχόμενος, ας είναι αιωνία η μνήμη του λαμπρού αυτού αξιωματικού, που μόνος του με τους λιγοστούς του άνδρες στάθηκαν ακλόνητοι μπροστά στην ασιατική επίθεση, τιμώντας τα ιερά λαβαρά του έθνους. Ο Παύλος Κουρούπης έσωσε τους άνδρες του από την περικύκλωση των Τούρκων και σχεδόν μόνος και βαριά τραυματισμένος στάθηκε με τις λιγοστές του δυνάμεις να πολεμήσει την προέλαση του Ατίλα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και την αναφορά μας, σημερινή αναφορά μας σε τέσσερις από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι στην τουρκική εισβολή του 1974. Έχουμε δει την περίπτωση του λοχαγού των καταδρομών Νικόλαου Κατούντα, ο οποίος παραμένει εκτοτε αγνοούμενος. Έχουμε δει τον ηρωικό θάνατο του αξιωματικού, του συνταγματάρχη Παύλου Κουρούπη. Να δούμε τώρα και την περίπτωση του Γεωργίου Κατσάνη από τις Σέρες. Στις 15 Φεβρουαρίου του 2020 τελέστηκε στο Σιδηρόκαστρο των Σερών η νεκρόσιμη ακολουθία και η ταφή των οστών του ηρωαθρύλου των ελληνικών καταδρομών ταγματάρχη Γεωργίου Κατσάνη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στις 21 Ιουλίου του 1974. Με την εκδήλωση της τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974, η 33η μοίρα καταδρομών κινήθηκε άμεσα από την Λευκοσία προς τον Μπέλα Πάη στους πρόποδες του Πενταδάχτυλου, με στόχο την κατάληψη της κορυφής του Αγίου Ιλαρίωνα στον Πενταδάχτυλο που είχαν καταλάβει οι Τούρκοι. Να υπενθυμίσουμε ότι σε αυτή τη μοίρα ήταν και ο λοχαγός Νικόλαος Κατούντας. Ο βομβαρδισμός της αυτοκινητοπομπής από τουρκικά αεροπλάνα, παρά τους τραυματισμούς, δεν πτώησε τους καταδρομείς και τον επικεφαλής τους, ταγματάρχη Γεώργιο Κατσάνη, που προπορευόταν εμψυχώνοντας συνεχώς τους άνδρες του. Η καταδρομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αστραπία μόλις έπεσε το βαθύ σκοτάδι και μετά από σκληρές συγκρούσεις με τους Τούρκους ο στόχος επιτεύχθηκε, εκδιώκοντας από τη θέση κλειδί πετρομούθια στις παρυφές του Αγίου Ιλαρίωνα. Στις 11 το βράδυ οι τρεις λόχοι ξεκίνησαν συντονισμένα την επίθεση με επικεφαλής τον διοικητή Κατσάνη και σχεδόν 45 λεπτά είχαν καταφέρει τον αντικειμενικό σκοπό, αναφέροντας την κατάληψη του σημείου και προχωρώντας τη συνέχεια στη σταθεροποίηση στην περιοχή, αναμένοντας τις επόμενες ώρες αντικατάσταση με άλλα τμήματα όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Αυτά έχει μια πηγή, πανέφερε μια πηγή ο τότε υποδιοικητής της 33ης μοίρας καταδρομών, λοχαγός Ευάγγελος Μαντζουράτος. Έως το μεσημέρι της 21ης Ιουλίου οι Τούρκοι είχαν ενισχυθεί εκ νέου με νέες δυνάμεις στην περιοχή, την ίδια ώρα που τα πυρομαχικά της 33ης μοίρας καταδρομών έφθαναν στο τέλος και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για αντικατάστασή της. Προκειμένου να μην εγκλωβιστούν και υπάρξουν σοβαρές απώλειες, δόθηκε εντολή απαγκίστρωσης προς το Μπέλα Παΐς κάτω από ιδιαίτερα άντυξουες συνθήκες. Οι άνδρες των μονάδων είχαν ξεπεράσει τα όρια της αντοχής τους, πολεμώντας σε θερμοκρασία 42 βαθμών υποσκιά, δίχως πυρομαχικά και νερό και υποσυνεχή εχθρικά πυρά. Ο Κατσάνης βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ψυχώνοντας τους άνδρες του, καταϊδρωμένος και το πρόσωπο μαυρισμένο από την καψελιασμένη θάμνα, δίδοντας φωναχτά οδηγίες στους στρατιώτες του, κρατώντας το χέρι ταυτόματο και στη ζώνη του τις χειρομοβίδες. Οι επιθέσεις των Τούρκων αποκρούονταν από μικρές τοπικές δυνάμεις των λόχων και σε μία αντεπίθεση όπου ο Κατσάνης σήκωσε μία δημιουργία για να διώξει από τον χώρο του τον εχθρό που είχε ήδη διεισδύσει, τραυματίστηκε θανάσιμα από ελεύθερο σκοπευτή. Οι στρατιώτες του προσπάθησαν να πάρουν το πτώμα του. Δόθηκε μάχη, μα δεν τα κατάφεραν.
Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο ήρωας άκουσε να του φωνάζουν από απέναντι «Μας χτυπάτε, είμαστε Έλληνες, κύριε Κατσάνη». Σηκώθηκε, προχώρησε δίχως προφυλάξεις και χτυπήθηκε από τουρκικά πυρά. Δεν αποκλείεται να είχε γίνει. Υπήρχαν στις τουρκικές δυνάμεις αξιωματικοί που μιλούσαν ελληνικά, αλλά και Τουρκοκύπριοι. Επίσης ήταν γνωστό πως γνώριζαν πρόσωπα και ονόματα. Πρόσφατα, σε τηλεοπτική εκπομπή στα κατεγόμενα, εμφανίστηκε ο διοικητής των Τουρκοκύπριων υπερασπιστών στη θέση Πετρομούθια Ερτέν, ο Ζέντερ, που ήρθε αντιμέτωπος με την επίθεση της 33ης μοίρας καταδρομών στις 20-21 Ιουλίου 1974. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έδωσε εντολή σε ελεύθερο σκοπευτή της δύναμής του να φωνεύσει τον Έλληνα αξιωματικό. Η ώρα, σύμφωνα με την αναφορά του, συμπίπτει με τον θάνατο του ήρωα. Ο Κατσάνης μετατέθηκε στην Κύπρο το 1973, όπου ανέλαβε τη διοίκηση της 33ης μοίρας καταδρομών που ίδρυε στο Πέλαπαϊς. Είχε ξαναβρεθεί στο νησί και πάλι το 1966 ως λοχαγός της 31ης μοίρας καταδρομών της νεαρής τότε εθνικής φρουράς με το όνομα Γεώργιος Χριστοδούλου. Έως σήμερα οι στρατιώτες του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον ήρωα. Ο Κατσάνης ήταν ένας λεβέντης. Κάθε πρωί στην σύνταξη μοίρας το χέρι του έδειχνε τον Άγιο Ελαρίωνα. Ήταν η καρδιά του καμένη να βγει εκεί πάνω. Βγήκε και έμεινε για πάντα. Στόχος του κάθε καταδρομία ήταν να ανεβεί στον Άγιο Ελαρίωνα. Κάθε πρωί είχαμε τούτο το μάθημα. Ο Κατσάνης μιλούσε συνέχεια για τον Άγιο Ελαρίωνα. Σου έδιδε ηθικό και δύναμη. Ήταν σπουδαίος διοικητής, πράγμα που το απέδειξε και στη μάχη. 5 μήνες στη μοίρα κατάφερε και πέρασε και σε εμάς του την επιθυμία, δήλωσε ο καταδρομέας της 33ης μοίρας, Μάμα Ζένιος, από το βιβλίο «Μνήμες πολέμου 1974» του Μάριου Αδάμου. Σίγουρα όλα αυτά καταδεικνύουν ή τουλάχιστον φέρουν δημιουργούν ένα πλαίσιο κατανόησης του χαρακτήρα του Κατσάνη. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος στον εντοπισμό του ομαδικού τάφου στον Άγιο Ιλαρίωνα της τουρκοκύπριας δημοσιογράφου Σεβκιού Λουλουκτάκ, που τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια ασχολείται διεξοδικά με το ευαίσθητο θέμα των αγνωμένων, κινητοποιώντας τους αναγνώστες της και από τις δύο κοινότητες το να υποδείξουν πιθανούς τόπους ταφής, συμβάλλοντας έτσι εθελοντικά και με ανθρωπιστικό τρόπο στο ευαίσθητο αυτό θέμα. Λόγω της ακτιβιστικής της δράσης βεβαίως έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στις κατοχικές αρχές. Μία μαρτυρία λοιπόν ενός Τουρκοκύπριου προς την Ουλουκτάγ οδήγησε το 2017 την Κυπριακή Διερευνητική Επιτροπή Αγνωμένων να πραγματοποιήσει έρευνες και εξκαφές στην στρατιωτική περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα, αφού πρώτα οι κατοχικές στρατιωτικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Τουρκοκυπρίου που διατηρεί την ανωνυμία του, τα οστά θαύτηκαν εκ νέου στο σημείο που βρέθηκαν, αφού αρχικά τα νεκρά σώματα είχαν ρηχθεί από τους Τούρκους μέσα σε ένα παλαιό καμίνι από το καλοκαίρι του 1974. Ο ίδιος έγραψε προς την Σεβκιού Λουλουκτάκ: «Θυμούμαι τους σκελετούς που είχα δει σε ένα καμίνι όταν έκανα τη στρατιωτική μου θητεία. Ήταν όλοι στρατιώτες, διότι ανάμεσα στους σκελετούς ήταν και σφαίρες του ίδιου τύπου. Επίσης θυμήθηκα ότι εκείνα τα οστά είχαν θαυτεί κάπου αλλού μετά. Τα οστά μετακινήθηκαν σε ένα άλλο σημείο». Η Επιτροπή, βλέποντας τον χάρτη, συνέχιζε τις εκταφές σε ένα άλλο καμίνι πολύ κοντά στη στρατιωτική περιοχή. 5 αγνοούμενοι βρέθηκαν σε εκείνο το καμίνι. Αυτοί οι 5 αγνοούμενοι δεν είχαν θαυτεί, αλλά ρηχτεί ο ένας πάνω στον άλλο μέσα στο καμίνι. Ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος έως σήμερα βοήθησε με τις μαρτυρίες του να βρεθούν συνολικά τα οστά εκείνων των αγνοωμένων της εισβολής. Ο ήρωας λοιπόν, που γεννήθηκε το 1934 και πέθανε το 1974 σε ηλικία 40 ετών, κατάγεται από το Σιδηρόκαστρο Σερών με γονείς πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Κατά την γερμανική κατοχή η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων ο Κατσάνης διακρίθηκε ως αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή στη σκυταλοδρομία, στα αγωνίσματα των 100 και 200 μέτρων και στο μήκος. Απεφύτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1956, περνώντας με άριστα όλες τις δοκιμασίες.
τοποθετήθηκε στις δυνάμεις καταδρομών. Νωρίτερα υπήρξε εκπαιδευτής του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου στην σχολή πεζικού στην Χαλκίδα. Το στρατιωτικό του βιογραφικό ήταν εντυπωσιακό και αντάξιο της διαδρομής του. Ο Κατσάνης πέρασε μάλιστα όλες τις δοκιμασίες υπηρετώντας με απαράμιλο ζήλο. Διακρίθηκε για τις επιδόσεις του στις αναρριχήσεις, στον ορεινό αγώνα και στις αερομεταφορές. Δύο φορές είχε έρθει σε επαφή με τον τετατέτ, με τον θάνατο, αλλά τον ξεπέρασε το 57 και το 61 στη διάρκεια στρατιωτικών αγώνων, όπου τραυματίζεται σοβαρά, αλλά θα σταθεί όρθιος λόγω πείσματος και γερής κράσης. Αν και με σίδερα στα δύο του πόδια, ποτέ δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση. Ήταν παντρεμένος όταν σκοτώθηκε από τους Τούρκους το 1974 με την Ερυφύλη Πανωρίδου και μαζί της απέκτησε δύο κόρες, την Αγγελική και την Ευανθία. Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα στους τέσσερις Ελλαδίτες αξιωματικούς, ο οποίους τιμούμε σήμερα, τέσσερις από τους πεσόντες Ελλαδίδες αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Έχουμε δει τον Νικόλαο Κατούντα, τον λοχαγό των καταδρομών της 33ης μοίρας καταδρομών, τον διοικητή της 33ης μοίρας καταδρομών Γιώργιο Κατσάνη, τον διοικητή του 251 τάγματος πεζικού, τον Παύλο Κουρούπη. Θα δούμε τώρα και τον αντισυνταγματάρχη πυροβολικού Στυλιανό Καλμπουρτζή, μια άλλη ηρωική μορφή της, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στην διάρκεια της τουρκικής εισβολής, προασπιζόμενος την ελευθερία της Κύπρου. Ο αντισυνταγματάρχης πυροβολικού λοιπόν Στυλιανός Καρπουτζής καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, που γεννήθηκε εκεί την 31η Ιανουαρίου του 1921, από γονείς καταγόμενους από την Ανατολική Θράκη. Όπως από την Ανατολική Θράκη η καταγωγή ήταν και του Γεωργίου Κατσάνη. Την 17η Οκτωβρίου 1945, σε ηλικία 24 ετών, κατετάχθη στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις για τριετή εθελοντική υπηρεσία. Την 1η Ιανουαρίου 1947 προήχθη στο βαθμό του Λοχία και την 20η Αυγούστου 1947 προήχθη επανδραγαθία στο βαθμό του Επιλοχία και του απονεμήθηκε το πολεμικό μετάλλιο Ανδρείας. Τον Μάρτιο του 1949 εισάγεται στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, από την οποία απεφύτησε την 17η Αυγούστου 1950 και κατετάχθη στο πεζικό. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο του 1950, ορκίστηκε ανθιπολοχαγός και την 18η Αυγούστου 1952 προήχθη στο βαθμό του υπολοχαγού. Τον Ιούλιο του 1955 παντρεύτηκε την Βάια Γεωργίου Τσαούση, με την οποία απέκτησε δύο θυγατέρες. Τον Δεκέμβριο του 1958 μετετάχθη από το πεζικό στο πυροβολικό και το 1959 προήχθη στον βαθμό του λοχαγού. Στις 18 Αυγούστου του 1963 προήχθη κατ' εκλογήν στο βαθμό του ταγματάρχη και τρία χρόνια αργότερα προήχθη στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη. Λίγο μετά, το 1970 συγκεκριμένα, αποβιώνει η σύζυγος του Βάια και παντρεύεται εκ νέου την Ελπίδα Γιαννιτσοπούλου. Τον Αύγουστο λοιπόν του 1973, περίπου 11 μήνες πριν από την τουρκική εισβολή, μετατέθηκε στην Κύπρο και ανέλαβε διοικητής της 181 μοίρας πυροβολικού, η οποία είχε την έδρα της στο χωριό Τρίκομο της επαρχίας Αμοχώστου. Η τύχη του αγνοείται από την 23η Ιουλίου 1974, όταν η μοίρα πυροβολικού προσευλήθη κατόπιν ενέδρας από μονάδα του τουρκικού στρατού στην περιοχή του χωριού Συγχαρή της επαρχίας Κερίνιας. Ο αντισυνταγματάρχης Καλμπουρτζής επέδειξε κατά τη μάχη χαρίσματα ανδρείας, ηρωισμού, αυτοθυσίας, ανάλογα τον ηρωικό μας προγόνο, και κατέστησε βίωμά του τον προπατορικό όρκο «Ου κατεσχύνω όπλα τα ιερά». Σήμερα λοιπόν ο αντισυνταγματάρχης Καλμπουρτζής,
ο αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Στυλιανός Καλπουρτζής αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα δόξας και τιμής για τους πυροβολητές και για τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων. Λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Ένας άλλος αξιωματικός, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, αρνούμενος να δεχτεί οποιοδήποτε συμβιβασμό από τη στιγμή που εξελίχθηκε η τουρκική εισβολή και η τύχη του παρέμεινε επί μακρόν άγνωστη. Μετά από αρκετές δεκαετίες και συγκεκριμένα το 2021, τον Ιούλιο του 2021, τα οστά του ανεβρέθησαν και ταυτοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνωμένων και σε μια σεμνή τελετή παρεδόθησαν τα οστά του, τα λείψανά του αντιστράτηγου πλέον Στυλιανού Καλπουρτζή, παρεδόθησαν στην οικογένειά του και τάφηκε στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν οι Ελλαδείς αξιωματικοί καταρρύπτουν και τον μύθο περί αδιαφορίας των Ελλαδιτών αξιωματικών. Να λάβουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι αξιωματικοί, οι οποίοι πέθαναν, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του 1974 στην διάρκεια της εισβολής, ήταν Ελλαδίτες αξιωματικοί. Νικόλαος Κατούντας, Παύλος Κουρούπης, Στυλιανός Καλπουρτζής και Γεώργιος Κατσάνης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.